Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας που αφορά τις διαβεβαιώσεις που πρέπει να παρέχει κάθε χώρα που αγοράζει αμυντικό υλικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην ενίσχυση της εποπτείας για την τελική χρήση αυτών των όπλων, εξέδωσε ο πρόεδρος Biden. Το συγκεκριμένο μνημόνιο αποτελεί μια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων ότι κάθε χώρα που προμηθεύεται αμυντικό υλικό ή αμυντικές υπηρεσίες από την Αμερική πρέπει να εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο. Το μνημόνιο έρχεται μετά από πίεση δημοκρατικών νομοθετών σε σχέση με την παροχή αμυντικού υλικού στο Ισραήλ, όμως θα έχει ευρύτερη εφαρμογή. Για πρώτη φορά, από την έναρξη ισχύως του εν λόγω μνημονίου, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών οφείλει κάθε χρόνο να υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο σχετικά με το κατά πόσο οι χώρες που λαμβάνουν αμερικανικό αμυντικό υλικό πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται κατά τη διαδικασία αγοράς. Κατά τη διαδικασία αγοράς, το State Department από εδώ και στο εξής θα λαμβάνει γραπτές διαβεβαιώσεις από την παραλήπτρια χώρα ότι θα σέβεται τις προϋποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πολιτική που περιγράφεται στο παρόν υπόμνημα ισχύει μελλοντικά για την παροχή σε ξένες κυβερνήσεις από τα Υπουργεία Εξωτερικών ή Άμυνας τυχόν αμυντικών υλικών. Προτού τα Υπουργεία Εξωτερικών ή Άμυνας παράσχουν τέτοια αμυντικά υλικά στη δικαιούχο χώρα και, κατά περίπτωση, ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να λάβει αξιόπιστες γραπτές διαβεβαιώσεις από εκπρόσωπο της αποδέκτριας χώρας ότι θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια αμυντικά υλικά σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και, κατά περίπτωση, άλλο διεθνές δίκαιο. Σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση όπου η παραλήπτρια χώρα χρησιμοποιεί τέτοια αμυντικά υλικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα διευκολύνει και δεν θα αρνηθεί ευθέρετα, θα περιορίσει ή θα εμποδίσει με άλλον τρόπο, άμεσα ή έμεσα, τη μεταφορά ή την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν κριθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών ή τον Υπουργό Άμυνας ότι η αξιοπιστία των διαβεβαιώσεων που παρέχονται από τη δικαιούχο χώρα έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση και πρέπει να επανεξεταστεί, οι δύο Υπουργοί υποβάλλουν έκθεση στον Πρόεδρο εντός 45 ημερών και υποδεικνύουν τα κατάλληλα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την αξιολόγηση ή την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η γραπτή έκθεση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αξιολόγηση οποιονδήποτε αξιόπιστων αναφορών ή ισχυρισμών ότι τέτοια αμυντικά υλικά και, κατά περίπτωση, αμυντικές υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.